Εντάξει, μας. Εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα μας. Ήρθαμε εδώ, παίξαμε πάρα πολύ έξυπνα και καταφέραμε και πήραμε τους 3 βαθμούς. Περίμενες την ημέρα τώρα να έχει αυτή την απόδοση στο ξεκίνημα και στο δεύτερο μήκο να πώς ανταποκρίθηκε στο μάτς. Εντάξει, περιμέναμε να μας πιέσει όπως και έγινε στα πρώτα λεπτά που είχε κλασικές ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να αμυνθούμε καλά και όσο κυλούσε το παιχνίδι ήταν υπέρ μας. Βάλαμε και το γκολ στο πρώτο ημίχρονο και πιστεύω από εκεί και πέρα διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά το και έξυπνα το παιχνίδι. Τι άλλαξε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που ήρθε ήττα και σήμερα δείξετε ένα άλλο πρόσωπο? Και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είχαμε πάρα πολύ καλή εικόνα. Στήξαν κάποια ατομικά λάθη. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Όλοι κάνουν λάθη. Μας μένει μια πικρία για εκείνο το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά το αφήσαμε πίσω και ήρθαμε εδώ και πήραμε τους 3 βαθμούς. Η συνέχεια για την ομάδα του Παναθηναϊκού? Εντάξει, έχουμε 2 παιχνίδια εντός. Με 2 ομάδες πιστεύω στα μέτρα μας. Πάμε για 2 στα 2, έτσι ώστε να είμαστε καλά βαθμολογικά. Το πρωτάθλημα το φετινό πώς το βλέπεις στις πρώτες αγωνιστικές? Είναι πάρα πολύ καλό. Σημαντικό είναι ότι έχει γυρίσει και ο κόσμος στα γήπεδα από ό,τι είδαμε την πρώτη αγωνιστική. Πιστεύω θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα και είναι καλό για όλες τις ομάδες.